Λέω να πάμε προς τα Νόγια, μιας και τα ανέφερες και ήρθαν στην κουβέντα μας. Και να σας συστήσουμε έναν άνθρωπο που έχει, νομίζω, ανοίξει την καρδιά του, την αγκαλιά του και το μυαλό του για να χωρέσει όλους τους κατοίκους των Ανογείων και του ορεινού Μυλοποτάμου. Ανέφερε λίγο νωρίτερο ο Στέλιος το όνομά του, Ντίνος Μερκούρης. Είναι καρδιοχειρουργός, είναι γιατρός του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, μία φορά το μήνα ταξιδεύει στην Κρήτη, έρχεται στο νησί μας και ανεβαίνει μέχρι το Κέντρο Υγείας Ανογείων, όπου εξετάζει άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά και προσέχει ώστε να είναι η καρδούλα τους καλά και να λειτουργεί στην εντέλεια. Νομίζω ότι είναι η προσφορά αυτού του ανθρώπου πάρα πολύ μεγάλη και είναι η οικογενειακή προσφορά, διότι είναι και η σύζυγος μαζί του και του κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, μπορεί να έχουν ένα οργανωμένο κέντρο υγείας, αλλά παρόλα αυτά οι βασικές δομές υγείας είναι πολύ μακριά από τον τόπο τους. Και είχαν και ένα σύγχρονο μηχάνημα το οποίο δεν το λειτουργούσαν γιατί δεν είχαν γιατρό. Δεν υπήρχε γιατρό να το λειτουργήσει. Το μηχάνημα που ανέφερες και εσύ ήταν δωρεά μιας οικογένειας. Έχει, νομίζω, τα καλύτερα διαπιστευτήρια για να μπει στην καρδιά μας ο κύριος Μερκούρης με αυτή του την πρωτοβουλία και με αυτή του έτσι την. Χωρίς κόπο και χωρίς, μάλλον με πάρα πολύ κόπο, αλλά χωρίς ο ίδιος να εστιάζει στον κόπο που καταβάλει, αφιερώνει πάρα πολλές ώρες αυτή τη μία φορά που κατεβαίνει το μήνα στην Κρήτη για να δει όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη να τους εξετάσει προληπτικά. Λοιπόν, η Βούλα Νεωνάκη στο ρεπορτάζ, όπως σωστά είπες, ο Αντώνης Τηλιανάκης σε επικίνδυνες αποστολές. Απολαύστε τους. Πολυσύχναστα και δημοφιλή χωριά της Κρήτης. Απέχουν 36 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και 52 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Έχουν πληθυσμό περίπου 2.500 κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με στόχο την παροχή φροντίδας υγείας των κατοίκων του χωριού, δημιουργήθηκε το Κέντρο Υγείας Ανογείων που εγγενιάστηκε το 1996. Έτσι καλύφθηκε η ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης τόσο των κατοίκων του χωριού όσο και των γύρω χωριών. Έχει γιατρούς. Πολύ καλούς γιατρούς, θέλω να το τονίσω αυτό, πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Είναι γενικοί γιατροί εδώ, δεν έχουν δηλαδή, γενική ιατρική είναι μια ειδικότητα και αυτή της ιατρικής. Δεν έχουν χειρουργούς, δεν έχουν παθολόγους, παιδιάτρους, όμως αυτοί οι γενικοί γιατροί μπορούν και ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στα καθήκοντά τους. Ο Ντίνος Μερκούρης ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ως καρδιολόγος υπηρετεί το χώρο της υγείας σχεδόν 30 χρόνια, ενώ είναι και διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Αμαλία Φλέμινγκ. Εκεί, σε μια γενική εφημερία, η τυχαία συνάντησή του με τον Βασίλη Σμπόκο, δημοτικό σύμβουλο των Ανογείων, τον οδήγησε στην απόφαση για εθελοντική εργασία και προσφορά στον τόπο των Ανογείων, τον τόπο καταγωγής και της μητέρας του γιατρού. Το που τον είδα, σκέφτηκα ότι είναι κρητικός. Είχε την τυπική παρουσία του κρητικού και εμφάνιση. Και τον ρώτησα από πού είναι, μου είπε από τα Νόγια. Είδα και το επίθετό του, που ήταν σμπόκος. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η γνωριμία, είπαμε τα δικά μας πρώτα, τα οικογενειακά. Μου είπε την περιπέτεια της υγείας, τη δική του, αλλά κυρίως του αδελφού του, ο οποίος χάθηκε πρόωρα. Από ένα καρδιακό επεισόδιο και μου είπε ότι εδώ στα Νόγια υπάρχει ένας υπερηχοτομογράφος ο οποίος ουσιαστικά από όταν αγοράστηκε δεν είχε δουλέψει ποτέ. Ο υπερηχοτομογράφος που υπάρχει στο Κέντρο Υγείας Ανογείων είχε γίνει δωρεά το 2004 από το Λάμαχο και τη Σαχαρένια Φρυσάλη στη μνήμη του πρόωρα χαμένου γιού τους Διονύση. Το 2005, με δωρεά από τον Κτηνοτροφικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανογείων και τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Ανογείων,
έγινε αναβάθμιση του υπερηχοτομογράφου, καθιστώντας έτσι το μηχάνημα κατάλληλο για σύγχρονες διαγνωστικές απεικονίσεις. Από το 2005 και μέχρι το 2012, ο υπερηχοτομογράφος παρέμεινε ανεκμετάλλευτος στο Κέντρο Υγείας Ανογείων. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλά εσείς. Το Σεπτέμβριο του 2012, όμως, εξαιτίας του γιατρού Ντίνου Μερκούρη, δόθηκε η ευκαιρία στο να εξεταστούν αρκετοί κάτοικοι του χωριού αλλά και των γύρω περιοχών. Σε κάθε επίσκεψη υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού. Φροντίζει η κυρία Ρένα Ανδρεαδάκη, που είναι διοικητική προϊσταμένη εδώ στο Κέντρο Υγείας. Γι' αυτό έχουν ήδη κλειστεί τα ραντεβού. Και σε κάθε επίσκεψη βλέπουμε από 70 μέχρι 90 άτομα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο γιατρός επισκέπτεται το χωριό των Ανογείων μία φορά το μήνα. Σταδιακά κατάφερε να εξετάσει σχεδόν όλα τα παιδιά του ορεινού Μυλοποτάμου, καθώς και να δημιουργήσει με τη βοήθεια του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ανογείων ιατρικό ιστορικό για θέματα που αφορούν σε καρδιολογικές παθήσεις. Η σύζυγός σας είναι σημαντική στη ζωή σας, αλλά από ό,τι βλέπω είναι σημαντική και στην εργασία σας. Δεν έρχεστε στα Ανογεία χωρίς αυτήν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά που κάνω αν δεν υπήρχε μια γραμματική υποστήριξη. Και εντάξει, κατά ψέματα και η γυναίκα μου, έχοντας ζήσει τόσα χρόνια μαζί μου, καταλαβαίνει τι θέλω, συνεργαζόμαστε άριστα. Ποιο είναι το αντάλλαγμα, τι κερδίζετε από όλο αυτό? Την αγάπη του κόσμου. Τίποτα άλλο. Και πώς πας από τότε? Η ιστορία του γιατρού με το Κέντρο Υγείας Ανογείων είναι παραδειγματική. Το επάγγελμα του γιατρού είναι λειτουργήμα. Και η καταξίωση ενός γιατρού είναι και η προσφορά του. Έχετε ονειρευτεί το χώρο της υγείας κάπως διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα? Είμαι γιατρός 29 χρόνια και όταν ξεκίνησα ήταν λίγο καλύτερα. Αυτό που θέλω εγώ σήμερα, να έχουμε τουλάχιστον τα αναλώσιμα που είχαμε πριν 3 χρόνια. Να μην χρειάζεται ο άρρωστος, και μιλάω γενικά τώρα, όχι εδώ για το Κέντρο Υγείας, να μην χρειάζεται ο άρρωστος να φέρνει μπαμπάκι ή γάζες από το σπίτι του ή νόπνευμα. Θέλω αυτά τα στοιχειώδη να υπάρχουν. Δυστυχώς τα πράγματα και στην υγεία είναι πολύ άσχημα τώρα τελευταία. Θα σας πω κάτι που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολλοί συγγενείς ασθενών στην Αθήνα μου λένε να κρατήσουν τον συγγενή τους, τον πατέρα τους, τη μητέρα τους λίγο ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί δεν έχουν να τον ταΐσουν. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βγάλετε. Εγώ θα ήθελα να το βγάλετε. Και αυτό είναι μια, ας το πούμε, καταγγελία για όλους αυτούς που μας φέρανε εδώ. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά των Ανογείων αλλά και των γύρω χωριών, που με περιβάλλει με απεριόριστη αγάπη και σεβασμό, και ελπίζω και η δική μου αυτή η προσφορά να είναι αντάξια της αγάπης τους. Γλυκός, τρυφερός και δοτικός και αποτελεσματικός. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν επαναπαύθηκε στη θέση του και στις υποχρεώσεις του, αυτές που τον κρατάνε στην Αθήνα, αλλά έβαλε και άλλα στο πρόγραμμά του, σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Το είπαμε σήμερα και τελικά αποδεικνύεται ότι αναδεικνύουμε ιστορίες ανθρώπων που αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ο αλτρουισμός, η υπέρβαση και η προσφορά. Κάτι που περισσότερο από ποτέ αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην Ελλάδα το έχουμε ανάγκη. Μόνο μπράβο οφείλεις να πεις σε ένα τέτοιο επιστήμονα. Να ξεβολεύεται επί 2 χρόνια και πλέον
και εκείνος και η γυναίκα του με δικά τους έξοδα και κάθε μήνα να είναι εδώ ψηλά στον Ψιλωρίτη στα Νόγια και να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι και στα στερνά της ζωής τους, το μόνο, το πιο αυτονόητο είναι λίγη τρυφερότητα, σιγουριά και φροντίδα ιατρική. Το αγαθό της υγείας.